Πολιτική θύελλα ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αποκάλυψη ηχητικού ντοκουμέντου όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πέρα από κάθε νομιμότητα πιέσεις για αλλαγή του εκλογικού αποτελέσματος στην κρίσιμη πολιτεία της Τζόρτζια. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, 10 πρώην υπουργοί άμυνας απίφθηναν αυστηρή προειδοποίηση στον απερχόμενο πρόεδρο να μην εμπλέξει τον Αμερικανικό στρατό στην εκλογική διαμάχη. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. Για πάνω από μία ώρα το περασμένο Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκούσε ασφικτικές πιέσεις από τηλεφώνου στον Υπουργό Εσωτερικών της τοπικής κυβέρνησης στην Τζόρτζια, Μπραντ Ράθενσπέργκερ, και σε στενούς συνεργάτες του για να αλλάξουν το εκλογικό αποτέλεσμα στην κρίσιμη πολιτεία. Στόχος του να κυρωθεί η νίκη Μπάιντεν. Whatever you want to call it, if it was a mistake, I don't know. A lot of people think it wasn't a mistake. It was much more criminal than that. What we're saying is not at all. Το ηχητικό ντοκουμέντο αποκάλυψε η εφημερίδα Washington Post και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. It was a bald, bald-faced, bold abuse of power by the President of the United States. Σε μια πρωτοφανή μάλιστα κίνηση, 10 Αμερικανοί πρώην υπουργοί άμυνας, ανάμεσα τους δύο επί Προεδρίας Τραμπ, κάλεσαν με ανοιχτή επιστολή τους τον απερχόμενο πρόεδρο να αναγνωρίσει άμεσα την ήττα του και να μην εμπλέξει το στρατό στην εκλογική διαμάχη. Προσπάθειες ανάμειξης των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην επίλυση εκλογικών διαφορών θα μας οδηγήσουν σε επικίνδυνο, παράνομο και αντισυνταγματικό μονοπάτι. Πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματικοί που δίνουν εντολές ή υλοποιούν ανάλογα μέτρα θα λογοδοτήσουν, αντιμετωπίζοντας ενδεχομένως ποινικές κυρώσεις για τις σοβαρές συνέπειες των πράξεών τους στη δημοκρατία μας. Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Αύριο διεξάγονται οι επαναληπτικές εκλογές στη Τζόρτζια για τις δύο έδρες της Γερουσίας που θα κρίνουν τον έλεγχο του σώματος και μεθαύριο ο Τραμπ έχει καλέσει τους οπαδούς του σε διαδηλώσεις, την ώρα που 11 ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές θα αμφισβητούν ανοιχτά την εκλογή Biden.